Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αρχή Ελεκτρισμού Κύπρου, το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, καθώ και όλου όσου αποτελούν την οικογένεια τη Αρχή Ελεκτρισμού για την επαναλαμβανόμενη προσφορά τους προς το άθλημα του προ το αθλήμα του τροχοκαθίσματο. Ε, Μα έχουν προσφέρει δύο αγωνιστικά τροχοκαθίσματα για τι ανάγκε τη Εθνική Κύπρου αλλά και των σωματιών τα οποία το έχουν ανάγκη. Όπω έχω δηλώσει επανελειμμένω, το πρωτάθλημα στο τροχοκάθισμα. Ήταν ένα από του πρώτου βασικού στόχου που έχουμε θέσει σαν Συμβούλιο τη Ομοσπονδία από την πρώτη ημέρα ανάληψη των καθηκόντων μα. Βλέπετε ότι σιγά σιγά δυναμώνουμε το πρωτάθλημα, είτε με ομάδε, όπω έχουμε καλωσορίσει σήμερα την ομάδα του Alexander College of -Al είτε με την, να δώσουμε περισσότερη φωνή σε αυτό το πρωτάθλημα, με την είσοδο εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο τη Ομοσπονδία μέσω καταστατική τροποποίηση, η οποία έγινε το περασμένο καλοκαίρι. Όπω έχω πει, η συνεργασία μα τόσο με την ΟΠΑΚ Κύπρου όσο και με τα ίδια σωματεία είναι σε πολύ καλό επίπεδο και ευελπιστούμε ότι με συνεχιζόμενε δράσει, οι οποίε προγραμματίζονται, το καλαθοσφαιρικό κοινό, αλλά και όχι μόνο, θα μάθουν περισσότερα και θα αγαπήσουν αυτό το ιδιαίτερο τον άθλημα που έχει να κάνει με τον καλαθόσφαιρα σε τροχοκάθισμα. Ένα σχόλιο σα για την ένταξη τη Αλκή στο πρωτάθλημα τροχοκαθίσματο από τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Όπω έχω πει επανειλημμένο, ο στόχο τη Ομοσπονδία είναι τουλάχιστον κάθε επαρχία να εκπροσωπείται με μια αγωνιστική ομάδα καλαθόσφαιρα σε τρόχο -χάθισμα. Γίνεται η αρχή α, με την Αλκίν, η οποία έρχεται να πλησιώσει την οικογένεια τη ομάδα λε, τη Λεμεσού, τη Λευκοσία και τη Πάφου. Και ο, το επόμενο στάδιο, η επόμενη κίνηση είναι να πάμε γιατί όχι και στη ελεύθερη επαρχία αναμοχώστου, αλλά και να Προσθέσουμε και άλλε ομάδε στι υπόλοιπε επαρχίε.